Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Δανή. Τι κάνεις, Πάρη? Είμαι καλά. Μόλις συνειδητοποίησα αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι σου εξηγούσα τι είναι η μικρή κουβέντα. Το οποίο είναι... Για πες μου, τι είναι η μικρή κουβέντα? Λοιπόν, είναι εδώ, μωρέ, ξέρεις, ένα podcast, δύο παιδιά μαζεύω, το λένε κώδικες, startups, ιστορίες. Κώδικες. Πάντως, να πω, να ενώ βλέπω ότι... Και στα δικά μου σίγουρα τα αγαπημένα, αλλά και γενικά φαίνεται να αρέσουν τα όχι και τόσο μικρά επεισόδια τελικά του podcast. Πάνε καλά. Ναι. Αν εξαιρέσεις το πώς πάει ο κόσμος, τα επεισόδια πάνε καλά. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Εσένα πώς φαίνονται? Τα μεγάλα. Ναι, γενικά δηλαδή, άμα σε ρωτήσω όταν ακούς, είτε τη μικρή κουβέντα είτε άλλο podcast, και όταν κάνουμε εμείς μαζί, ποια είναι η διάρκεια που σου αρέσει και γιατί? Κοίτα, σε άλλα podcasts συνήθως ακούω πιο μεγάλα. Okay. Συνήθως, γιατί ο τρόπος που τα ακούω είναι στο αυτοκίνητο. Mm. Από την άλλη, επειδή οδηγάω, καμιά φορά μπορεί να χάσω λίγη πληροφορία, δεν είναι πάντα όπως θα έπρεπε. Mm. Αλλά γενικά, ναι. Νομίζω μεγάλα. Όχι, δεν με πειράζει, δηλαδή δεν θα με πειράξει κάτι να είναι μικρό, αλλά συνήθως τα μικρά είναι πολύ... Πώς να το πω, πολύ εστιασμένα σε κάτι. Ναι. Που είναι για άλλη κατανάλωση, κατά τη γνώμη μου. Αν θες να είσαι κάπου συγκεντρωμένος, να πεις ότι θα κάτσω 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά να μάθω κάτι, να δω κάτι συγκεκριμένο. Τώρα, στα podcast θέλω μια συζήτηση, θέλω λίγο αυτή τη διαδικασία. Εσύ, πώς το βλέπεις γενικά? Σίγουρα μου αρέσουν τα μεγάλα podcast. Άκουσα ένα του Τζο Ρόγκαν τις προάλλες που ήταν 4,5 ώρες κοντά. Challenge accepted. Ναι. Βέβαια δεν το ακούς με τη μία αυτό, δεν μπορείς. Και παίζει και στο background, ρε παιδί μου, και σε διάφορα σημεία. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα σε αυτά τα podcast, που συνειδητοποίησα ότι συμβαίνει και σε εμάς εδώ, είναι το ότι μπορείς, ρε παιδί μου, να πιάσεις ένα θέμα και να επεκταθείς πολύ και να εμβαθύνεις. Δεν είναι τόσο formulated αυτό. Δεν ξέρεις ότι είπαμε 1, 2, 3, 4, τελείωσε. Μπορείς, ρε παιδί μου, να πας σε πολύ βάθος, άμα είσαι λίγο πιο χαλαρός με το χρόνο. Και εγώ το χαίρομαι. Ναι, είναι ωραίο γιατί το θέλεις και λίγο να είναι ραδιοφωνικό κατά μία έννοια. Δηλαδή να έχει μία συζήτηση, να μην έχει απαραίτητα. Δεν είναι μία διάλεξη. Θέλεις να μάθεις 5 πράγματα. Σωστά. Μαθαίνεις. Εγώ δεν μαθαίνω πάντα, αλλά μου αρέσει και η πιο χαλαρή. Επίσης, ειδικά αν έχει και κάποιο καλεσμένο, θέλει και λίγο χρόνο να ζεσταθεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή να μπει λίγο στο κλίμα. Warm up. Ναι, δεν το συζητάμε. Για το newsletter είπαμε. Α, ναι, το είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το ξαναλέμε για τώρα. Παιδιά, μικρήκουβέντα.fm και scroll κάτω έχει link για newsletter. Ή στο Twitter μας, twitter.com/μικρήκουβέντα, μπαίνετε, έχει και εκεί λινκάκι για το newsletter. Κάθε Δευτέρα στέλνουμε ένα το οποίο έχει το καινούργιο επεισόδιο και τρία clips τα οποία έχουμε βγάλει, δηλαδή ενδιαφέροντα πράγματα. Θα βγάζουμε κάθε φορά clips? Θέλω να προσπαθήσω να βγάζουμε, ναι. Οκ, okay, μ' αρέσει. Εντάξει, αν δεν έχουμε clips, άμα είναι δύο ή δεν τέτοιο. Αλλά αυτή είναι η λογική. Ναι, ας πούμε. Και επίσης εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί γενικά είμαι super fan του γραπτού λόγου. Μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω και να διαβάζω και είναι μια καλή. Κάπως το έχω ξαναπιάσει τελευταία. Και έρχεται σε καλό σημείο. Και εγώ θα ήθελα να μπορώ να γράφω πιο συχνά. Αλλά ναι. Και εσένα σου αρέσει να γράφεις και εσύ γράφεις καλά. Απλώς έχεις καιρό νομίζω να το κάνεις. Δεν το έχω βάλει στην καθημερινότητά μου με κάποιο τρόπο που να μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή είναι ένα εξτραδάκι το οποίο μπορεί να υπάρχει κάπου ένα task στο task management system που χρησιμοποιώ κατά καιρούς που να λέει γράψω αυτό το blog post. Αυτό κάνει μόνο κακό. Το έχω συνειδητοποιήσει, αυτό κάνει μόνο κακό. Anyway, μα είμαι και στη σκέψη, κάνω το εξής. Αντί να έχω πλέον. Τι έκανα για τα καθημερινά μου tasks, έβαζα reminders στο Mac ή στο iPhone, anyway, αυτά είναι παντού. Οπότε τα οποία ξέρεις, μου σκάγανε μια ειδοποίηση ότι σήμερα έχεις να κάνεις αυτό. Το οποίο καταλήγω τελικά τις περισσότερες φορές να το κάνω ignore, γιατί δεν πρέπει να το κάνω. Καλό είναι να το κάνω, αλλά δεν πρέπει να το κάνω. Ναι. Οπότε αυτό το οποίο κάνω είναι είτε στα notes του Mac, είτε σε χαρτί κανονικό που έχω στο γραφείο ή σπίτι. Γράφω κάποιες σημειώσεις για το τι θέλω να κάνω για μέσα τη μέρα ή για την επόμενη Max. Όταν γυρίσει η σελίδα και έρθει η επόμενη μέρα, είναι blank state. Δεν μπορεί αυτό, είναι εντελώς non-intrusive. Άρα δεν τα τραβάς μαζί σου, οτιδήποτε δεν κάνεις.
Όχι, το θυμηθείς, γιατί όχι, πρέπει. Το σκέφτομαι είτε το βράδυ, είτε. Αλλά πρέπει να μπω στη διαδικασία να το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Okay. Και δεν θα είναι εκεί να με ενοχλεί για πάντα. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτώ ότι αξίζει τον κόπο να το ξαναγράψω, να το ξαναβάλω σε μια σημείωση. Αυτό. Εγώ αυτό που έχω δοκιμάσει τώρα είναι να χωρίζω τα πράγματα που πρέπει να κάνω. Έχω δηλαδή μια λίστα με πράγματα που δεν θέλω να ξεχάσω ή κάποια στιγμή πρέπει να κάνω, την οποία δεν ασχολούμαι καθόλου μαζί της. Και μια φορά εβδομάδα απλά βάζω ένα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι θέλω αυτά να βγουν μέχρι τέλος εβδομάδας. Mm. Δεν είναι πάντα όλη μου η δουλειά αυτά, αλλά είναι πράγματα, ξέρεις, που θα τα άφηνα για πάντα ή δεν τα έκανα ποτέ. Οπότε αυτό μου δίνει έναν τρόπο ότι. Okay. Ξέρεις τι, αυτά τα πέντε είπες ότι θα τα κάνεις. Αν δεν τα κάνεις μέσα στην εβδομάδα, τα τραβάς την επόμενη. Μπορεί να πάνε ξανά πίσω στη λίστα. Αλλά το κρίνεις. Ναι, το κρίνεις, δεν είναι κάτι αυτόματο. Είναι λίγο καινούριο το πώς το κάνω, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι πολύ ευλαβικός. Αλλά η λογική είναι ότι αν δεν το κάνω, μπορεί και να μην χρειάζεται να το κάνω. Άρα να πάει πίσω. Ή να βγει κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό. Πάντως από τότε που και εγώ το έκανα κάπως manual αυτό, mm-hmm. που είναι αυτά τα οποία θέλω να κάνω, συνειδητοποίησα ότι κάνω περισσότερα πράγματα. Mm-hmm, okay. Γιατί δεν έχω το. Α, κάνω αυτό. Α, κάνω το άλλο. Α, κάνω σνους. Οπότε μάλλον μπορώ να το οργανώσω και λίγο καλύτερα μέσα στη μέρα. Και είμαι και λίγο πιο ρεαλιστής. Ναι. Συνήθως κάνω μόνο email στα οποία θέλω να απαντήσω και δεν θέλω να είναι στο inbox μου. Δηλαδή θέλω να απαντήσω αυτό από εβδομάδα. Ή ακόμη πιο συχνά email στα οποία στέλνω και θέλω να κάνω ένα follow-up. Με το που το στείλω, θέλω να το βγάλω από το μυαλό μου, αλλά ταυτόχρονα καμιά φορά θέλω να δω ότι σε μια εβδομάδα δεν έχει γίνει ή πρέπει να δω τι γίνεται. Οπότε θα βάλω ένα συνήθως να το ξανακοιτάξω. Είναι λίγο. Το χρησιμοποιώ ακόμα το snooze πάντως, δεν το έχω αφήσει τελείως. Okay. Στο email και εγώ το χρησιμοποιώ. Ναι, ναι, με βολεύει. Okay. Μέσα σε αυτά τα οποία θέλω να κάνω τον επόμενο καιρό, είναι και κάτι το οποίο σκεφτόμουν να το συζητήσουμε καιρό. Ήθελα να το συζητήσουμε και με τον Πάνο στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά δεν βγήκε. Και έχει να κάνει γενικά με το open source. Και αυτό το οποίο συζητά διάφορος κόσμος, αν το open source μπορεί να είναι sustainable business model, δηλαδή αν μπορώ εγώ κάνοντας λογισμικό ανοιχτό κώδικα να έχω έσοδα. Ωραία. Αν έχει νόημα αυτό, που το έχουμε δει να συμβαίνει και τα ρέστα. Και κλείνω λέγοντας ότι θυμάμαι, βασικά όχι θυμάμαι, το πρώτο επεισόδιο το οποίο είχαμε κάνει στην μικρή κουβέντα ήταν για κάτι open source licenses. Ναι. Το οποίο ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει πάνω από 1000 views. Ήταν το πρώτο, φαντάζομαι. Μπορεί. Το θεωρώ από τα πιο ανιαρά θέματα τα οποία έχουμε πιάσει ποτέ. Εντάξει. Καταρχάς. Ναι, εγώ το χάρηκα γιατί ήταν ένα επίκαιρο θέμα. Είχε κάνει κάτι κόλπα εκεί, MongoDB, θυμάμαι. Ναι, ήταν MongoDB και Redis, νομίζω, που είχαν πάρει την. Server side public license. Αυτή. Mm. Που πρακτικά δεν μπορεί να δίνει την υπηρεσία του σαν software as a service χωρίς να του πληρώνει. Mm. Αυτό νομίζω είναι το bottom line, ας πούμε, του πράγματος. Πώς μπορεί να βγάλει αυτό το open source? Καταρχάς πρέπει. Δεν ξέρω. Όχι απαραίτητα είναι η απάντηση. Mm. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις κάτι για να βγάλεις χρήματα, θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις μια εταιρεία. Αν τώρα την εταιρεία σου βασίσεις στο open source ή αποφασίσεις ότι κομμάτια του προϊόντου σου μπορεί να βοηθήσουν και άλλους, αυτό έχει καλώς. Mm. Από εκεί και πέρα το να πεις ότι επειδή εγώ κάνω open source πρέπει να μου κάνεις sponsor εσύ ή να απαιτείς από τον κόσμο να σου δώσει χρήματα, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος ηθικά ή δεν ξέρω πώς θες να το πεις, αλλά σίγουρα δεν είναι αποδοτικό. Δεν νομίζω ότι κάποιος έγινε πλούσιος από αυτό. Ναι. Η Red Hat. Η Red Hat αυτό που είπε είναι ότι εγώ θα σου δίνω μια. Εγώ αυτό το έχω δώσει σε open source. Μπορεί να το πάρει να παίξει όσο θέλει και δεν με νοιάζει να κάνει. Αν θε να πάρει αυτό, αλλά να μπορεί να μου μιλά κιόλα, κοστίζει τόσο. Και λέγεται Red Hat Linux, λέγεται CentOS. Αλλά είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να δουλέψει, αλλά και πάρει κάνει μια εταιρεία η οποία δίνει μια υπηρεσία πάνω από το open source το οποίο εσύ δίνει. Δεν πήγε ποτέ η Red Hat να πει, αν στο Red Hat θέλει να εγκαταστήσει κάτι, θα με πληρώνει. Οκ. Okay. Ναι. Δεν ξέρω αν μου αρέσει η Red Hat σαν εταιρεία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι παράλογο. Αυτό που λέει είναι ότι το τηλέφωνό μου κοστίζει. Θες να το πάρεις και να το βάλεις και να με ξενοχλήσεις. Κανένα πρόβλημα. Θες να μου πάρεις τηλέφωνο. Πολύ καλά. Κανένα πρόβλημα για μένα. Και σε αυτή την περίπτωση. Άρα θεωρώ ότι πρέπει το
το open source να δίνει μια υπεραξία. Για παράδειγμα, το Docker είναι open source. Το Docker desktop, άμα το θες, θα το πληρώσεις. Είναι ένα προϊόν. Μπορείς να πας και να βάλεις ένα Linux VM, να εγκαταστήσεις το Docker, να κάνεις proxy τις πόρτες, να κάνεις χιλιάδες δυο άλλα και να δουλέψεις με τον ίδιο τρόπο. Αλλά άμα θέλεις να πάρεις το προϊόν, θα πρέπει να το πληρώσεις. Τώρα το ότι το πλάνο για σένα, επειδή είσαι μικρή εταιρεία, είναι δωρεάν. Έβγαλε κανένα χρήμα από τις συνδρομές Docker. Φαντάζομαι θα βγάλει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τα οικονομικά τους, αλλά... Όχι, αν έχουν βγάλει καμία προφανώς, αλλά εννοώ αν έχουν κάνει κάποια ανακοίνωση, αν πήγε καλά αυτό, αν ήταν well accepted και τα ρέστα. Κοίτα, σίγουρα... Μέχρι 250 άτομα είναι τζάμπα καταρχάς, αν θυμάμαι. Σωστά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά είναι μέχρι ένα όριο ατόμων και μέχρι ένα όριο τζίρο εταιρείας. Ό,τι χτυπήσεις πρώτο. Ναι. Ωραία. Και ο τζίρος νομίζω ήταν κάτι τύπου ή 1 ή 10 εκατομμύρια. Τώρα προφανώς θα μου πεις ένα μηδενικό κάνει διαφορά ρε παιδί μου σε αυτά τα νούμερα. Αλλά δεν ήταν αν είσαι μια εταιρεία που κάνεις ξέρω εγώ μισό εκατομμύριο ή κάτι τέτοιο. Μια χαρά είσαι. Νομίζω ήταν 10. Αλλά δεν θα το πω με σιγουριά. Τι σου λέει λοιπόν το Docker? Σου λέει ότι εγώ αυτό το θεωρώ ένα επιπληρωμή προϊόν και το σπονσοράρω στις μικρές εταιρείες. Αυτό λέει. Δηλαδή πήγε λίγο στο αντίστροφο μοντέλο. Ότι αυτό το πληρώνεις, αλλά άμα θες, άμα είσαι μικρή εταιρεία ή άμα το χρησιμοποιείς για προσωπική χρήση, είναι δωρεάν. Άρα η Microsoft πληρώνει Docker Desktop για όσους το χρησιμοποιούν, σίγουρα. Ναι. Καλά, τώρα φαντάζομαι ότι μετά από κάποιο όγκο εταιρείας κάνεις και άλλες συμφωνίες. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι πάει η Microsoft και μπαίνει στο site του Docker και λέει φέρε μου, ξέρω εγώ τόσα seats. Μάλλον πάει και λέει, για είμαι Microsoft. Θα κάνουμε αυτό ή θα κάνουμε μια συνεργασία ή δεν ξέρω πώς δουλεύει ο καθένας. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ παράλογο αυτό. Αλλά πρέπει να βρεις μια υπεραξία να δώσεις πάνω στο open source προϊόν. Ή να μην το κάνεις open source άμα δεν θεωρείς ότι αυτό είναι υπεραξία. Αυτό κατά αυτό. Ναι, ξέρεις τι, δεν τα πήγα ποτέ καλά με τα sponsorships. Όχι με τα sponsorships αυτά καθεαυτά, αλλά με τη λογική του ότι το χρησιμοποιείς είναι σωστό αφού βγάζεις λεφτά να μου δώσεις. Όχι. Διαφωνώ με αυτό πάρα πολύ. By the way, εμείς έχουμε κάνει κάποια open source projects που είχαν από μέτρια μέχρι καλή αποδοχή, ρε παιδί μου, από το κοινό. Δεν ζητήσαμε ποτέ γι' αυτά κάτι, ούτε βγάλαμε ποτέ τίποτα. Όχι. Και δεν θεωρώ ότι το κάναμε και γι' αυτό. Και δεν πιστεύω και αυτό, ξέρεις, είναι η λογική, ξέρεις, λίγο του πετάω λίγο ενοχές. Εγώ το έκανα για σένα. Τώρα φέρει και εσύ πίσω. Αλλά. Δεν λέω ότι είναι λάθος να δίνεις τη δυνατότητα να σε σπονσοράρει κάποιος, γιατί μπορεί μια εταιρεία η οποία βασίζεται πάνω σε αυτό. Σωστά. Να θέλει να φροντίσει για να υπάρχεις και αύριο. Και αυτό είναι κατανοητό. Σωστά. Δεν μπορείς όμως να το απαιτείς. Σωστά. Βασικά, δεν μπορείς να κάνεις. Νομίζω λέγεται virtue signaling αυτό. Δηλαδή να πεις ότι εσύ που δεν το κάνεις αυτό. Είσαι λάθος. Ναι. Ναι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Υπάρχει η λογική του open core model που δεν είναι τελείως open source, αλλά σου δίνει τον πυρήνα του πράγματος άμα θες να το δουλέψεις μόνος σου δωρεάν, αλλά αν θες να το πάρεις σαν υπηρεσία, αυτό χρεώνεται. Τύπου Sentry. Τύπου Sentry. Τύπου Docker. Τύπου Mongo. Απλά η Mongo πιο πολύ το πρόβλημά τους ήταν ότι έγιναν τόσο καλοί και γνωστοί που την πατήσανε από άλλους cloud providers που πήγαν να πουλήσουν τη δικιά τους υπηρεσία. Ναι. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι. Δεν ξέρω από αυτό πώς μπορείς να προστατευτείς, να σου πω την αλήθεια. Αλλά άμα μπορεί η Amazon να τρέξει καλύτερα τη MongoDB από σένα. Είναι θέμα. Δεν ξέρω αν φταίει απαραίτητα η Amazon. Είναι δηλαδή λίγο λεπτό το ζήτημα εκεί πέρα. Το ερώτημα είναι, γιατί κάνεις κάτι open source? Γιατί το κάνω εγώ, γιατί το κάνω. Οποιοδήποτε. Γιατί κάνεις κάτι open source? Θεωρώ το open source το κάνεις για να εξυπηρετήσεις κάποιο σκοπό. Κάνεις, μάλλον ο πιο απλός σκοπός είναι ότι το κάνεις για να περάσεις καλά. Υπάρχει κόσμος που, και εμείς δηλαδή μέσα σε αυτούς, μας αρέσει να γράφουμε software. Θέλουμε να βρούμε μια δικαιολογία να γράψουμε ένα hipsy software και το κάνουμε ένα open source προϊόντάκι ή projectάκι ή όπως θες πες το και πάει. Υπάρχει και η λογική ότι θέλω να βάλω χρήματα από αυτό. Μπορώ να τα βγάλω είτε άμεσα. Δηλαδή να στήσω μια εταιρεία πάνω στο open source προϊόν αυτό, είτε να τα βγάλω έμεσα. Πώς τα βγάζω έμεσα? Πάω και λέω ότι έχω κάνει το Extern.js, τρέχει στο VS Code,
μάλλον το ID μου είναι καλό. Είναι και αυτό ένα marketing cost, έτσι. Ναι, 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 ναι. Μπορείς να πας πίσω και να βάλεις το budgeting σου και να πεις θα δώσω τόσο εργατό ημέρες, ώρες, μήνες, δεν ξέρω τι, για marketing, απλά αντί να τα βγάλω από την τσέπη μου και να τα δώσω σε Google Ads, θα τα επενδύσω εκεί γιατί θεωρώ ότι αυτό θα μου δώσει μια καλύτερη απολαύση στο τέλος. Mm-hmm. Δεν ξέρω, σκέφτεσαι άλλους τρόπους που μπορείς να βγάλει ή να... Εμένα με απασχολεί τελευταία το κομμάτι του sponsorship. Όχι, καταρχάς ποτέ σαν κάποια υποχρέωση ή κάποια έκκληση σε ηθικές αξίες καθόλου αυτό. Με δύο τρόπους. Αν είχε νόημα εμείς σε projects τα οποία χρησιμοποιούμε και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αύριο μεθαύριο θα είναι εκεί, συνεισφέρουμε κάτι. Mm-hmm. Αυτό το ένα που σκεφτόμουν. Το άλλο είναι, επειδή. Εντάξει, τώρα το έχουμε αφήσει καιρό, αλλά θα το ξαναπιάσουμε σιγά σιγά το κομμάτι του open source, θα κάνουμε κάποια πράγματα. Αν είχε νόημα να δεχόμαστε sponsorships για να κάνουμε πράγματα πάνω σε αυτό, το οποίο δεν, by the way, τώρα στα λέω και τα δύο, οπότε κατάλαβες, δεν τα έχω, δεν είναι σκέψεις που έχω εντελώς στο μυαλό μου. Και σκεφτόμουν να ξέρω, έχει νόημα να πάρεις 5 ευρώ από κάποιον. Απλά έχει νόημα να πάρεις 5 ευρώ ή έχει νόημα να πεις σε κάποιον ότι ξέρεις τι, αγόρασε ένα πακέτο που σου δίνει κάποιες εργατόρες ή ένα feature ή ξέρω και εγώ θα αναλάβω να το κάνω για σένα και για το καλό του project. Αυτό ήταν κάτι το οποίο σκεφτόμουν. Δηλαδή, έχει νόημα να πεις, α, παιδιά, του προορίστηκε, ωραία, 20 άτομα μας δώσαν από 1 ευρώ. Ναι. Προσωπικά, θεωρώ ότι το sponsorship δεν είναι κακό να υπάρχει. Δεν θέλω να πάω να δει στον αντίποτα αυτού. Ερώτημα αλλά... κάνω και εγώ δεν ξέρω. Το sponsorship, σωστά, δεν σου δίνει κάποια εγγύηση ότι θα πάρεις κάποιο αποτέλεσμα. Το ότι εγώ θα κάνω sponsorship σε ένα project δεν σημαίνει ότι αυτό το project θα υπάρχει αύριο. Οι πιθανότητες προφανώς αυξάνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ έχω μια εγγύηση ότι αυτό θα συνεχίσει να θέλει να το αναπτύσσει ή ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν θα εξαφανιστεί. Αυτό λες να ακούγεται το βουητό. Αέρας είναι. Αέρας είναι. Έχουμε κάπου ένα άνοιγμα λογικά και τέτοιο. Ωραία. Άρα λοιπόν το sponsorship τι λέει. Λέει ότι αυτό που υπάρχει σήμερα με καλύπτει και θέλω να αυξήσω τις πιθανότητες του να υπάρχει και αύριο. Ωραία. Ούτε εγώ δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω το sponsorship για ένα χρόνο, για 5 χρόνια ή για οτιδήποτε άλλο. Και ούτε η άλλη πλευρά όμως δεσμεύεται ότι θα υπάρχει για 5 χρόνια, ακόμα και αν εγώ συνεχίσω το sponsorship. Άρα λοιπόν εκεί πέρα δεν υπάρχει μια συναλλαγή επαγγελματική, υπάρχει το ίδιο sponsorship που θα πας να δώσεις σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που θεωρείς ότι εκτελεί ένα έργο με το οποίο εσύ συμφωνείς. Οκ. Okay. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο εσύ θες να επιβραβεύσεις κάποιον για ένα project ή κάτι και το κάνεις. Αυτό όμως δεν σου δίνει κάποια επιβεβαίωση ότι θα γίνει κάτι το οποίο θέλεις. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το sponsorship που υπάρχει πάλι στο open source που λέει ότι μια εταιρεία πάει και λέει ότι θα ήθελα να σου πληρώνω το 20% του μισθού που θέλεις για να μου επιβεβαιώσεις ότι μία μέρα εβδομάδα θα ασχολείσαι με το project το οποίο σου αρέσει. Και μου αρέσει και θέλω να υπάρχει και αύριο. Άρα λοιπόν, συνήθως αυτά τα sponsorships, το κακό είναι ότι είναι πιο μεγάλα. Άλλο να δώσω εγώ 100 ευρώ και άλλο να πρέπει να δώσω 4% ημέρα στο μήνα. Οπότε εκεί πέρα περιπλέκεται, είναι το τι θες να πετύχεις από το sponsorship. Και αντίστοιχα, δεν θα ήθελα να παίρνω χρήματα, γιατί θα ήθελα άλλος να με πληρώνει για μια υπηρεσία που δίνω πάνω σε αυτό. Είτε αυτό λέγεται ότι έχω ένα προϊόν και πάω και σε συμβουλεύω για το πώς να το χρησιμοποιήσεις καλύτερα για τις δικές σου ανάγκες, που είναι καθαρά συμβουλευτική, είτε και να έρθει και να μου πει: ξέρεις τι, έχεις αυτό το open source project, θέλω εγώ αυτό, και να μου κάνει sponsor την ανάπτυξη αυτής της λειτουργικότητας. Το οποίο γι' αυτό το δέχομαι. Παραμιλάω okay. Γενικά. Όχι, μα αυτό ήθελα λίγο να συζητήσουμε, γιατί δεν το έχουμε. Οκ, okay, οπότε αύριο μεθαύριο φτιάχνουμε κάτι που καλώς εγώ των πραγμάτων έχει πέραση. Mm-hmm. Ανοίγουν issues και ξέρεις μετά πώς πηγαίνει αυτό το πράγμα. Σου ζητάνε πράγματα και. Ωραία. Πώς θα ήθελες να το διαχειριστείς? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο εγώ κερδίζω από αυτό. Αν είναι κάτι το οποίο
στο οποίο μάλλον το έχω βασίσει ένα κομμάτι της δουλειάς μου και αυτή η δουλειά μου βγάζει ικανοποιητικό return πίσω σε χρήματα, μάλλον θα πω ότι θα προσλάβω ένα άτομο, δύο άτομα, πέντε άτομα, μισό άτομο, δεν έχει σημασία, κάποιο εργατικό δυναμικό ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τα ανοιχτά issues, είτε να απαντάει, είτε να τα κλείνει, είτε να τα αναπτύσσει, είτε οτιδήποτε άλλο. Να ρωτήσω, συγγνώμη, χρειάζεται λεφτά από το open source πράγμα ή και εμέσως. Πώς θα έλεγες, ότι έφτιαξα κάτι, μια βιβλιοθήκη που το χρησιμοποιώ σε ένα άλλο πράγμα που μου φέρνει λεφτά, ή εγώ άμεσα από το open source βγάζω. Πώς το αν εννοούσες. Πεθάνει το open source, ναι, εγώ θα συνεχίσω να έχω τον ίδιο τζίρο ή όχι. Κατάλαβα. Δεν ξέρω πώς μου έρχονται αυτά τα χρήματα. Μπορεί να μου έρχονται άμεσα, μπορεί να μου έρχονται έμεσα. Okay. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα να πω. Αν τώρα έκανα κάτι το οποίο είναι χρήσιμο για πάρα πολλούς, αλλά το οποίο δεν είναι τόσο χρήσιμο για μένα για να υποστηρίξω όλους τους πολλούς, μπορεί να έλεγα ότι. Πώς κάναμε το XM.js, παιδιά, είμαστε ανοιχτοί στο να βρούμε και άλλους maintainers. Θα είμαστε χαρούμενοι, θα μείνουμε εδώ και απλά χρειαζόμαστε βοήθεια σε αυτό. Ποιος θέλει να βοηθήσει? Νιώθω πολύ καλά που το χειριστήκαμε έτσι, αλλά αλήθεια, περνάνε κάποιες φορές σκέψεις από το μυαλό μου ότι μπορούσαμε να έχουμε βγάλει σοβαρά λεφτά από εκεί. Πολύ πιθανό. Και δεν το εκμεταλλευτήκαμε καλά. Δεν το μετανιώνω όμως. Απλώς το σκέφτομαι για το μέλλον, δηλαδή αν ξαναγινόταν κάτι. Mm-hmm. Που είναι δύσκολο, αλλά θέλω να πιστεύω κάτι θα κάνουμε. Πώς θα το διαχειριζόμασταν αυτό? Τι θα ήθελες, μάλλον πώς θα το διαχειριζόσουν διαφορετικά? Μάλλον ποια είναι τα διαφορετικά σενάρια που θα σκεφτώσουν για να το διαχειριστείς? Τι εννοείς? Το σενάριο το οποίο ακολουθήσαμε ήταν ότι δεν έχουμε το ψυχικό σθένος, ναι. Και λέμε πολύ ωραία. Ευτυχώς έτυχε εκείνη τη στιγμή να υπάρχει η Microsoft πάρα πολύ στο project. Να. Και το έχει πάρει ένα, κατά κύριο λόγο, ένα άτομο από την Microsoft. Ο Daniel, ναι. Κάνει μεγάλο μέρος της δουλειάς που εμείς κάναμε πριν. Mm-hmm. Και μάλλον η Microsoft τον πληρώνει να κάνει αυτό. Εμείς δεν ξέρω πόσο είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Η ερώτηση είναι, τα άλλα σενάρια τι ήταν? Να παραμείνουμε εμείς πάνω σε αυτό ενδεχομένως, να μην το δώσουμε το ownership σε ξεχωριστό GitHub organization και να μείνουμε εμείς από πάνω του. Ας πούμε, ναι. Ωραία. Πώς θα μπορούσες, πιστεύεις, να το κάνουμε αυτό? Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Δηλαδή, για να πάμε σε μια εναλλακτική, πρέπει να τη βάλουμε κάτω και να δούμε, ρε παιδί μου, τι θα μπορούσαμε, πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε. Okay. Λοιπόν, βλέπω τρεις δρόμους. Μ' αρέσει. Μπορούν να ισχύουν και τρεις ταυτόχρονα επίσης. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, βλέπω τρεις λόγιδες. Μ' αρέσει. Εντάξει, λοιπόν. Ο δρόμος είναι το πώς το κάνω monetize. Το ένα είναι, εντάξει, το οποίο συζητάμε, το οποίο είναι ενεργοποιούμε τα sponsorships. Παιδιά, όποιος θέλει αυτό και εξηγούμε, έχει κάποια tiers εκεί πέρα, είτε recurring, δηλαδή ξέρεις επαναλαμβανόμενα, είτε μια και έξω FAPAX. Και δίνουμε μια εξήγηση, δεν τη στήριξη στο καθετή. Δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω ένα ευρώ. Okay. Δεν θα ήθελα να πάρουμε ένα ευρώ ποτέ. Εντάξει, θα μπορούσε να πεις ότι ανοίγω τα sponsorships μέχρι ένα ποσό χωρίς κάποιο αντίκτυπο, είτε το κάνεις είτε το κάνεις. Νιώθω ότι θα το στερήσουμε από κάποιον. Αλλά οκ. Okay. Πες, αμέσως πάνε. Κάποιος θέλει να στο δώσει. Οκ. Okay. Ήδη αισθάνεται καλά. Θα μου πεις ναι, ποιος είμαι εγώ. Ναι. Ωραία. Αλλά κατά βάση θα με ενδιαφέρει, ωραία, πες αυτό ότι υπάρχει ανόψιο, ξέρω εγώ δώσει ό,τι προορίζει εκεί. Νομίζω θα ήθελα να έχουμε κάποια tiers, κάποιες επιλογές που υπάρχει μια νοηματική αντιστοίχηση. Δηλαδή, μας δίνεις 1000 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι θα φτιάξουμε ένα issue. Για παράδειγμα, το οποίο έχει το label feature, λέω εγώ. Τύπου, ας το πούμε. Μας δίνεις, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι έχει και επικοινωνία μαζί μας και θα κάνουμε features τα οποία εσύ προτείνεις και αντιστοιχή σε αυτό. Το πηγαίνω σε πιο επαγγελματική συναλλαγή. Αυτό ήταν το ένα. Οπότε ξέρεις, ο καθένας διαλέγει πώς θέλει να συμμετάσχει στο development αυτού και γίνεται, ξέρεις, πιο. Okay. Κολεκτιβοποιημένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο καθένας δίνει αυτά τα οποία θέλει, ο άλλος υλοποιεί, ρε παιδί μου, αυτά τα οποία αντιστοιχούν και ξέρεις, γίνεται κάπως έτσι. Το δεύτερο το οποίο σκέφτομαι είναι το support. Δηλαδή το παίρνεις, okay, κάποιος θες, αν θέλεις να απαντήσω σε issue, που βασικά είναι κλειστά τα GitHub issues, να το θέσω έτσι, είναι κλειστά τα GitHub issues, αν θες να βάλω εγώ issue γιατί μόνο εγώ μπορώ να βάλω, okay, ισχύει αυτό.
πρέπει να μου δώσει λεφτά. Οκ. Okay. Λοιπόν, και το οποίο νομίζω κάπου θα το ενεργοποιήσω στο GitHub. Κάπου το είδα ότι ίσχυς μόνο για sponsors. Κάπου νομίζω θα το κάνω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Το άλλο το οποίο σκέφτομαι είναι paid add-ons και paid versions αυτού του open source software. Mm-hmm. Αυτό. Το έχω σκεφτεί. Έχουμε ένα software που το λέμε Syrix, που είναι ένας δυναμικός web browser, web server που έχουμε φτιάξει, τον οποίο τον έχουμε αφήσει. Και είναι κρίμα γιατί είναι καλό πραγματάκι, αλλά anyway, που θα μπορούσε να έχει μια paid version η οποία έχει κάποια, κάποια παραπάνω features και support. Αυτό. Αυτά τα τρία που σκέφτομαι. Sponsorships τα οποία αντιστοιχούν σε κάτι. Mm-hmm. Υποστήριξη, δηλαδή επικοινωνία μαζί μας. Διαφορετικά, όλο το development είναι driven by us. Okay. Yeah. Άρα είναι developed in public, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι ναι, collaborative. Ναι. Developed in public και collaborative μόνο αν θέλεις να στείλεις ένα pull request για κάποιο ανοιχτό issue. Okay. Αυτό. Όπου εσύ απλά στέλνεις, υπάρχει κάτι και τέρμα και τελειώνει εκεί. Και μετά το άλλο είναι, αυτό είναι το core, και τα οποία μπορεί να παίξουν ταυτόχρονα όλα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να πει: ωραία, δώσε sponsorships. Από την άλλη, μπορεί να πει από εδώ και πάνω συμμετέχει στα issues. Από την άλλη, μπορεί να πει και αυτό είναι, ξέρω εγώ, paid. Νομίζω πως αν κάναμε κάτι open source που δεν ήταν απλά μια βιβλιοθήκη, αλλά ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι mm-hmm. αυτόνομο ή κάτι το οποίο είναι πολύ ευρεία αποδοχή, ένα framework, κάτι τέτοιο, θα ήθελα να τα δοκιμάσουμε αυτά. Μαζί σου, απλά. Με τι σειρά θα τα δοκίμαζα? Όχι, όχι. Αυτό που θέλω να ξαναπώ είναι ότι αυτό, όλα αυτά έχουν ένα αντίκτυπο για τον άλλον. Ναι. Θα πρέπει πάντα, πάντα να δίνεις. Θα μου πεις δίνεις το λογισμικό. Αν θες να πουλάς το λογισμικό όμως, μπορείς να το πουλάς σαν κλειστού κώδικα. Ναι. Είναι ένα εργαλείο για audio editing, το οποίο λέγεται... Δεν είναι το Audacity, είναι ένα άλλο που δεν το θυμάμαι τέλος πάντων. Το οποίο είναι open source, αλλά mm-hmm. πληρώνεις για να πάρεις το binary. Διαφορετικά πρέπει να το κάνεις μόνος build. Αυτό. Και αυτό. Σου λέει για να πάρεις έτοιμα binaries για Mac, Windows, Linux. Αυτά είναι ξέρω $20. Σωστό, λάθος. Δεν ξέρω. Απλά είναι δικαίωμά σου να κάνεις τι θες. Το πρόβλημα που βλέπω με το paid software είναι συνήθως όταν αυτό είναι κάτι που πάει και μπαίνει on-premise, είναι mm-hmm. ότι πρέπει να κάνεις και το license management. Το οποίο είναι τρελομανίκι. Είναι. Αλλά συνήθως νομίζω ότι βασίζεσαι στο ότι οι οργανισμοί που θα μπουν στη διαδικασία να βάλουν κάτι τέτοιο θα έχουν κάποιο συμβόλαιο μαζί σου για την πρώτη κατάσταση. Άρα μάλλον δεν θα μπουν στη διαδικασία να σε κλέψουν. Γιατί προφανώς ναι, okay, από υποστήριξη, υποστήριξη είναι το βασικό. Δεν είναι το ότι εσύ πήγες και έβαλες ένα binary στην υποδομή τους. Είναι όλο το πακέτο. Αν χρειαστούν υποστήριξη, θα πρέπει να σου μιλήσουν. Θα έπαιρνε στη διαδικασία να κάνει obfuscate τον κώδικα, να τον κρύψει. Τα είχαμε σκεφτεί αυτά. Ναι, τα είχαμε σκεφτεί. Σε ένα browser στόλο. Τώρα δεν θα το έκανα. Δεν με νοιάζει κιόλα, νομίζω. Οκ. Okay. Αν όλο μπει στη διαδικασία να κλέψει τον κώδικα σου, το deobfuscation, η αντίστροφη διαδικασία, δεν είναι πλέον τόσο δύσκολη όσο νομίζεις. Οπότε, τι κερδίζεις? Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Προσωπικά δεν θα έμπαινα στη διαδικασία. Νομίζω δεν θα έμπαινα. Βέβαια, απ' την άλλη δεν έχω φτάσει στο σημείο να έχω ένα λογισμικό τόσο με πατέντες πάνω του ή με άλλα χαρακτηριστικά. Κοίταξε, άμα έχεις πατέντες και τέτοια μπλέκι. Ναι, εκεί είναι πιο σύνθετο. Αλλά και στο τέλος της ημέρας οι πατέντες, πρακτικά τι έχεις κάνει, έχεις ανακοινώσει στον κόσμο πώς κάνεις κάτι. Ώστε να μην μπορεί ο άλλος να το κάνει με ίδιο τρόπο. Ναι. Άρα αν ο άλλος θέλει στα κρυφά να σε κλέψει, με την πατέντα είναι και πιο εύκολο. Ναι. Γιατί μου το σκεφτείς, η πατέντα τι είναι, είναι ένας αλγόριθμος ναι, που τον έχεις περιγράψει για να κάνει μια διαδικασία και έχεις πει ότι εγώ το έχω ανακαλύψει αυτό και θα το κάνω μόνο εγώ. Και απλά ο άλλος δεν προβλέπεται να το κάνει. Ναι. Άρα το να κάνεις obfuscate για να μην σου κλέψει κάποιος και με πατέντα δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι να σου πω την αλήθεια. Ναι, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι θα έμπαινα στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή,
θα έμπαινα στη διαδικασία του να κάνω συχνές ανανεώσεις, να έχω μια καλή υποστήριξη, να είναι χαρούμενος ο άλλος που πληρώνει το προϊόν αυτό. Το να τον κοροϊδέψω στο να πάρει το προϊόν και να τον κλειδώσω σε αυτό ή κάτι τέτοιο. Και ψυχολογικά θεωρώ θα μου δίνει ένα βάρος που δεν έχω καμία ιδιαίτερη όρεξη να πάρω αυτή τη στιγμή. Δεν με καλύπτει. Για φέρτε λίγο και από το νερό μετά. Εντάξει. Δεν ξέρω. Με έχει προβληματίσει γιατί έχουμε κάποιες ιδέες για κάποια πράγματα open source και by default μου βγαίνει να μην γίνει monetize. Αλλά αν είναι κάτι ξέρεις πιο γενικό, σκέφτομαι ότι πρέπει να γίνει. Άμα το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Δεν είναι κακό να γίνει. Δεν είναι κακό να κάνεις open source για να το κάνεις monetize. Δηλαδή από την αρχή να θεωρήσεις ότι το open source είναι μια στρατηγική ακολουθώντας την οποία θα πάρεις μια κρίσιμη μάζα και μετά θα μπορέσεις να χρεώνεις γι' αυτή. Αυτό που λέω, που διαφωνώ οριακά κάθετα, είναι ότι δεν μπορείς να απαιτείς κάποιος να σε πληρώσει επειδή δίνεις ένα λογισμικό δωρεάν. Αυτό ήταν αυτό το οποίο μου την είχε δώσει πάρα πολύ με τα licenses του Redis, της Mongo, του... Πώς τη λένε την άλλη που τα βρήκε τώρα με την Amazon, η Elastic. Mm-hmm. Τα ξαναφτιάξανε, δεν ξέρω αν το είδες. Oh, δεν παρατηρώ πολύ. Ναι. Είναι το ότι ξεκινάς και κάνεις κάτι open source. Γιατί το κάνεις open source, in the first place. Ο βασικός λόγος να το κάνεις open source είναι για να το χρησιμοποιήσει ο κόσμος. Ναι, είναι για να το χρησιμοποιήσει ο κόσμος. Και ξέρεις τι, τελικά ο κόσμος το χρησιμοποιεί. Με την permissive license που έδωσες ακριβώς για αυτό το σκοπό. Ξέρεις τι, ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος και όχι Amazon και όχι DigitalOcean. Εκεί είναι και η ερώτηση. Είναι, αν δεν μπορείς να τρέξεις τη MongoDB καλύτερα από την Amazon. Ναι. Γιατί εσύ μπορείς να πας στην Amazon και να δώσεις MongoDB as a service. Ναι. Υπάρχει ένα marketplace και το κάνει. Ναι, θα σου πω. Καταλαβαίνω ότι θα κάνει καλύτερο marketing η Amazon, θα κάνει χιλιάδιο. Εσύ όμως φτιάχνεις το λογισμικό αυτό. Ναι, κοίταξε τι κάνει η Amazon. Το οποίο θεωρώ ότι το έχει δει αρκετά έξυπνα. Τα πηγαίνει όλα σε μια λογική serverless. Elastic. Τι είναι. Όλα elastic, τέτοιο elastic το άλλο. Όντως. Α, ναι, είναι όλα serverless. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σε λίγο καιρό θα γελάμε που θα λέμε το cluster της MongoDB. Ή έτσι και γελάμε με τη MongoDB. Γάμα τη MongoDB. Postgres. θα λέμε, ξέρω εγώ, η read-write replicas και θα γελάμε. Θα είναι όλα serverless από ένα σημείο και μετά. Θα είσαι ένα container τοπικά, θα τους κάνει. Και μετά για medium-sized εφαρμογές, ναι, τα πληρώνεις per usage στην Amazon. Στη γύψη Amazon, ρε παιδί μου, στο Azure, στην DigitalOcean, σε όλα αυτά. Γιατί δεν θες να κάνεις managed servers. Γιατί κάποιος θα πάει και το βάλει πάνω σε hardware φτιαγμένο γι' αυτό. Ναι. Και θα έχει σίγουρα καλύτερη απόδοση, θα μπορέσει να κάνει καλύτερη διαχείριση πόρων. Ναι. Κοιτάξει, προφανώς οι μεγάλες εφαρμογές αυτοί θα έχουν δικό τους hardware γιατί τους συμφέρει οικονομικά. Θα είναι αυτό που λένε πόπου, αυτοί έχουν το δικό τους data center που λες τώρα. Ναι, ναι. Τότε θα λένε αυτοί τρέχουν τα δικά τους. Ναι. Τα δικά τους nodes, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, γιατί. Ο λόγος που δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή serverless Postgres είναι γιατί ξεκινάει από τα $50 το μήνα. Εντάξει, φτάνει. Εντάξει, γενικά η Aurora δεν λέει αυτή τη στιγμή. Γιατί όχι. Κοίταξε, άμα έχει μια εφαρμογή η οποία έχει αυτά τα spikes. Ναι. Γιατί όχι. Είναι λίγο κι από εκεί και πάνω. Θα σου πω, η Aurora δεν, για κάποιο λόγο δεν μου έχει δώσει μια σιγουριά ότι είναι συγκρίσιμη η χρόνια απόκρισή τη με μια RDS, ας πούμε. Μια τυπική. Μα αποτίθεται ότι είναι ταχύτατη. Ναι, αλλά δεν ξέρω, κάτι με χαλάει. Έχει χρησιμοποιήσει και σου έχει κάνει εντύπωση περίεργη. Όχι, τα documentation pages τη μου βγάζουν μια ανασφάλεια, δεν ξέρω γιατί. Όντως. Ναι. Μπορεί να είναι στο μυαλό μου. Νομίζω έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Ή ξέρεις τι μπορεί να είναι, επειδή κάποια στιγμή η Aurora έχει ξεκινήσει αρχικά σαν μια βάση που δεν τη θέλεις διαθέσιμη on the spot, αλλά άμα θες να βαρέσεις ένα μεγάλο query μπορείς να τη χτυπήσεις. Mm-hmm. Νομίζω κάπως έτσι έχει ξεκινήσει, mm-hmm, θυμάμαι. Okay. Αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι. Μια σαν κάτι πιο κοντά στο BigQuery παρά στην Postgres, να το πω έτσι. Okay. Δηλαδή σε μια βάση πιο. Πολύ μεγαλύτερα δεδομένα, τα οποία όμως δεν τα χρειάζεσαι πάντα διαθέσιμα. Άρα, λοιπόν, αντί να τρέχουν όλη την ώρα για να έχεις κάτι τέτοιο. Οπότε, έχω μείνει στη διαδικασία ότι μπορεί να μην είναι και τόσο γρήγορη τελικά. Μάλλον δεν ισχύει αυτό που λέω. Απλά καταλαβαίνω πώς το σκέφτομαι εγώ. Δεν ξέρω.
Πάντως θεωρώ ότι για βασικές. Το πρόβλημα είναι το pricing αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν λέει, αν έχεις μια Django εφαρμογή, να ξεκινάς να δίνεις $50 για τη βάση δεδομένων, δεν πολύ λέει. 50 είναι η βασική δηλαδή έκδοσή τη, δεν έχω δει. Το βασικό, αν το. Μιλάω καταρχάς για το serverless κομμάτι και μιλάω για το ότι έχεις μια Django εφαρμογή η οποία έχει ανοιχτό ένα connection at least. Mm-hmm. Άρα αναγκαστικά είναι ο τρέχει. Ναι, ξεκινάει από εκεί. Το serverless κομμάτι. Okay. Το οποίο εντάξει, σε έναν βαθμό είναι λογικό γιατί σου λέει παιδί μου, εντάξει, τίποτα δεν είναι serverless. Απλά, είναι... απλά δεν σου λέω ποιοι servers είναι. Ναι, από απλά δεν σου λέω. Αν έχει μια εφαρμογή η οποία τρέχει πιο πολύ πάνω σε Lambda ή τέτοια, ρε παιδί μου, το οποίο ναι. Ανεβοκατεβαίνει, μπορεί να σε συμφέρει τελικά η χρήση που θα κάνει πάνω σε μια Aurora σχέση με ένα RDS που θα είναι μόνιμο ανοιχτό, ας πούμε. Σωστά. Πάντως εντάξει, εμένα γενικά, άμα με ρωτήσεις, πιστεύω όσο λιγότερο management κάνεις. Σε λυμμένα προβλήματα, τόσο το καλύτερο, έτσι ώστε, επειδή αυτό το είχαμε πιάσει και στο πρώτο επεισόδιο τη σεζόν, να έχεις χρόνο να κάνεις μερακλείδικα πράγματα και να βάλεις craftsmanship εκεί που έχει νόημα να βάλεις. Μα αυτό είναι. Λοιπόν, άκουγα ένα πάρα πολύ ωραίο podcast το οποίο θα προτείνω και μάλιστα στο τέλος. Τέλεια. Και έλεγε το εξής. Θα το πω λίγο αντίστροφα, θα το πω από, την, από το συμπέρασμα προς τα πίσω. Λέει, αν πας. Και καταστρέψεις όλη την τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Τα πάντα. Δεν υπάρχει, υπάρχουν απλά άνθρωποι, γη, ζώα. Αυτό. Δεν έχεις εργαλεία, δεν έχεις τίποτα. Πέτρες μόνο, ξέρω εγώ, και χώμα. Φωτιά έχεις. Ναι, έχεις. Έχεις όσο είχαν οι πρωτότυποι. Τσακμακόπετρα. Άμα βρεις τσακμακόπετρα κάτω και τέτοια, θα ανάψεις φωτιά. Δεν έχεις θανατήρα όμως. Ναι, ωραία. Δεν έχεις. Μηδέν. Τροχό. Όχι. Τίποτα. Okay. Τροχό. Μπορείς να πας να κόψεις ξύλα. Να βρεις μόνο έναν τρόπο να φτιάξεις κάτι ναι. Που θα μπορέσει να κόψεις ξύλα. Δηλαδή δεν έχεις τεχνολογία τίποτα. Ωραία. Είσαι μετά, στη φάση μετά την καταστροφή των δεινοσαύρων. Ναι. Απλά έχουν υπάρξει άνθρωποι πάνω. Με τη γνώση που έχεις τώρα. Α, αυτό εννοούσα εγώ. Την έχεις τη γνώση. Οκ. Okay. Εσύ, ο ίδιος άνθρωπος. Ναι. Γίνεται ένα μαγικό. Και εξαφανίζεται η τεχνολογία από εκεί. Και φτάνεις εσύ, ο ίδιος εσύ. Οι ίδιοι όλοι εμείς, όλη η γη. Ωραία. Απλά στην εποχή μετά των δεινοσαύρων που έχει πέσει ο κομίτης, έχει γίνει ο πανικός εδώ πέρα στη γη, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Μόνο φυτά και ζώα ναι. Όσα επιβιώσανε. Okay. Και θες να φτιάξεις ένα μολύβι. Ναι. Τίποτα πιο περίεργο. Ένα μολύβι. Που να γράφει. Ναι. Πώς απλό θεωρείς ότι είναι. Απλό. Για σκέψη το. Θα άναβα φωτιά. Ναι. Θα έπαιρνα το κάρβουνο. Ναι. Και θα έγραφα. Ένα μολύβι, περίμενε. Δεν το γνώστα. Ναι. Ένα μολύβι όπως είναι το σημερινό. Δηλαδή να είναι. Όχι, ρε φίλε, το Faber Castell έχει βγει από τέτοια, από εργοστάσια. Αυτό σου λέω. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να παράξεις, ακόμα και με τη γνώση που έχεις, να παράξεις τη τεχνολογία που έχεις σήμερα. Κοίταξε, μηχανικό μολύβι είναι λίγο πιο εύκολο να παράξεις. Δηλαδή με την έννοια θα έπαιρνα. Θα πρέπει να βρει πλαστικό, πρέπει να το λιώσει. Όχι, όχι, δεν θέλω το... πλαστικό. Θα έκανα ένα ξύλινο μηχανικό μολύβι. Δηλαδή, ωραία. Θα έπαιρνα ένα ξύλο. Καταρχάς θα φτιάχνα ένα μαχαίρι για αρχή. Ωραία, πώς θα φτιάξει ένα μαχαίρι. Θα ήταν δύσκολο με μέταλλο, γιατί θα έπρεπε κάπου να βρω μέταλλο να το εξορίξω. Αυτό θα ήταν δύσκολο. Οπότε, μάλλον ναι. Θα το έκανα με κόκαλα. Γιατί υπάρχουν ζώα τα οποία θα έπρεπε να φάω, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι, απλά καταλαβαίνεις ναι, τώρα. Αλλά θα έμπαινα σε μια τέτοια λογική ότι ξέρεις πέρα θα φτιάξω όλα την αρχή. Θα έπρεπε να φτιάξω κάτι με το οποίο μπορώ να τροχίσω κάπως το ξύλο για να δημιουργήσω μια εσοχή όπου θα τροχίσω μετά το κάρβουνο όπου θα πρέπει μετά να φτιάξω χαρτί για να γράψω, ας πούμε. Ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή, το χαρτί με δυσκολεύει. Αλλά μάλλον θα έγραφα σε περγαμηνή, ξέρω εγώ. Ναι. Η αρχική ερώτηση ήταν πόσο γρήγορα φτιάξει ένα iPhone 13, δηλαδή. Δηλαδή κάτι το οποίο έχει τσιπάκια, έχει ξέρει. Okay. Αλλά σου λέει ακόμα και το μολύβι να πας να φτιάξεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Άρα λοιπόν, εκεί που ήθελα να καταλήξω λοιπόν και έκανα αυτό την τεράστια πλαγιοδρόμηση είναι ότι βασιζόμαστε σε πράγματα τα οποία υπάρχουν ήδη. Ναι. Άρα λοιπόν έτσι και στον κόσμο που ζούμε στην τεχνολογία δεν υπάρχει λόγος να πάω να φτιάξω τη γλώσσα προγραμματισμού ή τους servers ή πράγματα πιο χαμηλά, γιατί μπορώ να δώσω πολύ μεγαλύτερη υπεραξία χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα πράγματα που έχω διαθέσιμα σε μένα, ώστε να φτιάξω αυτό στο οποίο εγώ είμαι καλός. Αντί να επανεφεύρω τον τροχό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, πω τεράστιο απλά για δρόμο στραφή, όσο ναι. Τη σκέφτομαι. Δηλαδή, αυτό έχει φύγει κλιπ, το ξέρεις φαντάζομαι. Οριακά, εγώ ξέχασα τι έλεγα στην αρχή. Ναι. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Το ότι κάποιοι
κάνανε φοβερές ανακαλύψεις ή μπορέσαν να κάνουν φοβερή πρόοδο στην τεχνολογία, στην ιατρική, σε οτιδήποτε πριν, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να πάμε να κάνουμε κάτι το ίδιο. Γιατί ή να λέμε ότι εμείς δεν είμαστε καλοί γιατί χρησιμοποιούμε αυτά. Γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν κάτι που είχε κάνει η προηγούμενη γενιά και η προηγούμενη γενιά. Οι άνθρωποι δεν έχουν φτάσει στο σημείο που βρίσκονται επειδή ξέρω εγώ, ήταν δίποδα και όχι τετράποδα ή κάτι άλλο. Έχουν φτάσει γιατί έτυχε να φτάσουν σε ένα σημείο της εξέλιξης που να μπορούν να έχουν μνήμη και να τη γνώση και την υποδομή της προηγούμενης γενιάς να την περνάνε στην επόμενη. Ναι. Συμφωνώ. Οπότε, όχι, δεν έχει νόημα να χρησιμοποιείς και να φτιάχνεις εργαλεία τα οποία έχουν λυθεί για σένα. Έχει νόημα να λύνεις καινούργια προβλήματα, γιατί για κάποιο μαγικό λόγο οι άνθρωποι αυτό γουστάρουν να κάνουν. Να λύνουν καινούργια προβλήματα. Δεν θέλουν να λύνουν τα προβλήματα που είναι διλημμένα. Ναι, δεν το συζητάμε. Τη λέμε, είναι αυτό που σου είπα. Τη λέμε και αυτή την ατάκα. Όταν δουλεύουμε με κάποιο πελάτη, ξέρεις, το πούμε ότι ξέρει κάτι, δεν θέλουμε να το κάνουμε δύο φορές. Δηλαδή, λύθηκε μετά, ρε παιδί μου, okay, ναι. Αυτό το θέμα. Πάμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Μα έρχεσαι να πας να κάνεις συμβουλευτική σε ένα πελάτη. Το να πάω εγώ και να σου φτιάξω 15 φορές το ίδιο πράγμα, γιατί έχεις 15 ίδιες εφαρμογές. Δεν έχει νόημα. Ναι, πάω ναι. Και θα βοηθήσω την ομάδα να φτιάξουμε μαζί την πρώτη φορά. Θα πάρει περισσότερο από το να φτιάξω μόνος μου, γιατί εγώ ξέρω πώς να το κάνω, αλλά η ομάδα δεν ξέρει. Αλλά δεν μάθω να μπορέσει να κάνει το ίδιο πράγμα σε όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και εγώ θα μπορέσω να βοηθήσω τον πελάτη σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχε μέχρι πριν λίγο. Mm-hmm. Επάνω σε αυτό το οποίο είπες όμως. Σε ποιο από όλα, γιατί έχω πει πολλά και δεν θυμάμαι. Στο να ξαναφτιάξω κάτι το οποίο υπάρχει. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο κάνει όλη η κοινότητα της JavaScript τελευταία. Φτιάχνει build συστήματα από την αρχή κάθε φορά. Λάκανα, δεν θέλω να κάνω roast. Εντάξει, είναι και μέρα σήμερα. Ρωστική. Ναι, είναι ρωστική, είναι τσικνοπέμπτη σήμερα. Χθες δηλαδή. Χθες, σωστά. Την ώρα που το βλέπει κάποιος, το ακούει. Έχει νόημα. Πότε βασικά έχει νόημα, γιατί σίγουρα έχει νόημα κάποιες φορές να ασχοληθώ να ξαναπώ μια ιστορία που έχει υποθεί. Για παράδειγμα, να ξαναφτιάξω μια γλώσσα προγραμματισμού. Έχει νόημα όταν. Είχε νόημα να φτιαχτεί η Go και η Rust. Αρχικά υπάρχει κόσμος που γουστάρει να το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι γίνανε πιο χαρούμενοι κάνοντας αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι κάποιος τον κυνηγούσε κάποιος με μια βέργα και του λέει: θέλω να κάνει μια γλώσσα προγραμματισμού. Ναι. Από την άλλη, σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, δηλαδή μάλλον στα προβλήματα που έχουμε εμείς, δεν θα φτάσουμε στο τέλος μιας γλώσσας και θα πούμε ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε πλέον από αυτή τη γλώσσα και θέλουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει και έξω. Υπάρχουν όμως και προβλήματα πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από αυτά που έχουμε εμείς. Και μπορεί όντως η Google να μην είχε τρόπο να τα λύσει ή να ήθελε να τα λύσει διαφορετικά. Νομίζω ένα από τα μία από τις πρώτες χρήσεις της GoLang ήταν το build system του Chrome. Mm-hmm. Επειδή είχε καλά call routines και θέλανε να βγάζουν builds ταυτόχρονα για όλες τις αρχιτεκτονικές, για όλες τις πλατφόρμες. Okay. Για όλα τα components, κάπως έτσι, ρε παιδί μου, ξεκίνησε κάπως έτσι. Είναι πολύ πιθανό και είναι πολύ πιθανό να μην φτάσεις ποτέ εσύ στο σημείο που λες πω, θέλω, αλλά. Σε αυτά τα πλαίσια και με βάση αυτό το οποίο είπα πριν, που δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι κάποτε, ρε παιδί μου, θα λέμε ότι είχαμε ξέρει nodes με Postgres και θα γελάμε. Ναι, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Θα λέμε κάποια στιγμή το ίδιο λόγω της Rust ή κάτι αντίστοιχο για το memory management. Θα λέμε κάποτε γράφαμε C και θα γελάμε. Το λέμε τώρα. Ναι. Εννοώ. Ευρέως, εντάξει, κοίταξε, η Rust έχει αρχίσει να μπουκάρει, ρε παιδί μου, και στο Linux και στο Windows kernel. Δεν είναι όμως, είναι far from να είναι mainstream. Είναι μακριά από το να είναι mainstream ακόμα, μέσα στα code bases αυτά. Όταν μιλάς για memory management, έχεις δύο δρόμους. Γενικά, σαν προγραμματιστές εννοώ. Δηλαδή, θα είναι παρελθόν ποτέ το memory management. Είναι παρελθόν το memory management. Σε συστημικό επίπεδο. Μα και σε συστημικό επίπεδο δεν το λύνει η Rust. Το λύνει σημαντικά. Η Rust τι κάνει, σε αναγκάζει στο επίπεδο του compiler να κάνεις μόνο σου malloc και deallocate. Ναι, αλλά δεν το κάνεις συνειδητά εσύ εκείνη τη στιγμή. Γράφεις ένα κώδικα ο οποίος αναγκαστικά δουλεύει έτσι. Ναι, αλλά το να σε βάζω εσένα να σκεφτείς. Μάλλον να σου βάλω τόσους πολλούς περιορισμούς για να μην κάνεις memory management, στην πραγματικότητα κάνει και το memory management μόνο σου.
Okay. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι έχω φτιάξει έναν πολύ καλό συντακτικό αναλυτή που πολύ πιθανό να υπάρχει κιόλας και απλά δεν έχει τύχει να γράψουμε εσύ και δεν το ξέρουμε, που να παίρνει ένα κώδικα C και να σου λέει ότι αυτό έχει memory leak το πρόγραμμα. Okay. Τα ακούω. Δεν θα μπορούσε να είναι το ίδιο. Τα ακούω, ναι. Άρα, είτε θα πας σε κάτι το οποίο το σύστημα το κάνει για σένα, βλέπε... Κατάλαβα τι λες, σαν το MyPy στην Python, το οποίο θα δει τα type annotations και θα σου πει εκεί έχεις ένα inconsistency. Ενώ ρε παιδί μου, ναι κατάλαβα, ενώ για παράδειγμα στη... δεν σε εμποδίζει το να το τρέξεις, αλλά αν θες να το τσεκάρεις το λέει, ενώ η Java σε εμποδίζει από το να κάνει compile η βλακία που έγραψες. Ναι, δηλαδή, οκ, okay, σου λέει κάποιος ότι δεν, ακόμα και το Go Runtime, το οποίο είναι από τα μικρά runtimes τα οποία υπάρχουν στις διάφορες γλώσσες, μου είναι βαρύ και δεν μπορώ να το βάλω. Μπορεί να θες να τρέξεις kernel space και να είναι αδύνατον επίσης. Ωραία. Ναι, η Rust σου κάνει J πολύ πιο εύκολα από την C. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν κάνεις εσύ το memory management, απλά το κάνεις με τον τρόπο που σου λέει η Rust. Okay. Δηλαδή η Rust τι σου λέει, πρακτικά πάω και σου βάζω... πώς λέγεται, free νομίζω την εντολή η αντίστοιχη της malloc, η αντίστροφη μάλλον της malloc, στο κάτω μέρος του function, εκτός αν πας και περάσει την παράμετρο κάπου αλλού, αυτό κάνει. Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή κάθε φορά που περνάς μια παράμετρο σε μια καινούργια συνάρτηση, τότε δεν μπορείς να την ξαναχρησιμοποιήσεις. Αλλάζει το ownership, ναι. Και το ownership κάνει deallocate τη μνήμη την οποία έχει κάνει allocate ή έχει πασαριστεί σε αυτό στο τέλος της συνάρτησης, άμα δεν την έχει πασαριστεί αλλού. Και άμα εσύ θες να την πασάρεις πίσω τη μνήμη, πρέπει να κάνεις νομίζω λίγο ιστορία. Δεν ξέρω πώς απλό ήταν αυτό. Οκ. Okay. Γράφεις, λες και είσαι, ξέρω εγώ, σε μια δύσκολη κατάσταση. Όχι ευχάριστη. Mm-hmm. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά και πάλι στο τέλος της ημέρας σε αναγκάζει να γράψεις malloc. Δηλαδή να μου λες ότι η C θα σου έβγαζε compile error άμα δεν είχες κάνει malloc στο τέλος της συνάρτησης ή δεν είχες περάσει την okay. μεταβλητή κάπου αλλού. Free και λέω μαλλόξι. Okay. Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το αρχικό θέμα ή έχεις να πεις κάτι άλλο εδώ. Αν έχουμε άλλο θέμα που ξεκινήσαμε. Για πάμε στο αρχικό θέμα. Έκανα ένα κύκλο τώρα. Βλέπεις κύκλους. Ναι. Είσαι εταιρεία. Είμαι εταιρεία. Και χρησιμοποιείς open source software. Ωραία. Και το open source software που χρησιμοποιείς είναι γραμμένο και σε μία από τις γλώσσες που έτσι καλώς χρησιμοποιείς εσύ. Είμαστε μια εταιρεία που γράφουμε Python, γράφουμε Django και το Django είναι επίσης γραμμένο σε Python. Ωραία, μου αρέσει. Ωραία. Και ωραία, συνεισφέρω στο Django εργατόρες ή χρήματα, αν θέλω να συνεισφέρω κάτι. Και από τι εξαρτάται, γιατί είμαι σίγουρος ότι στο μυαλό σου έχει διαφορετικά σενάρια. Από το τι με συμφέρει. Άμα περνάω μια περίοδο που έχω ελεύθερο εργατικό δυναμικό ή έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένο τρόπο που θέλω να γίνουν κάποια πράγματα, το να συνεισφέρω ώρες, καλός κακός, είναι αυτό το οποίο θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Okay. Αν πιστεύω ότι θέλω να ενισχύσω τη δουλειά που γίνεται στο Django και οι άνθρωποι που το κάνουν θα κάνουν καλύτερες αποφάσεις αυτές που θα έκανα εγώ, άμα εγώ επέλεγα που θα μπουν οι ώρες, θα έδινα χρήματα. Okay. Δηλαδή είτε εγώ πάρω ένα άτομο, το βάλω να κάνει ένα project με ένα πελάτη, πάρω τα χρήματα, κρατήσω το κέρδος μου από την πώληση και από οτιδήποτε και τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο κέρδος ρε παιδί μου, το οποίο ήταν το στάνταρ, να το πω έτσι, το δώσω στο Django, είτε αυτά τα χρήματα αντί για να δώσω όλη αυτή την ιστορία, δώσω αυτό το άτομο για τον ίδιο χρόνο στο Django, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Οκ, okay, ναι. Στο τέλος ημέρας. Mm. Είναι το δεδομένη της εμπειρίας και του τι resources έχω, θα αποφασίσω τι θα πρέπει να δώσω. Πάντως όταν τρέχαμε τη Sourcelayer, κάναμε κάθε Παρασκευή Open Source Fridays και πηγαίναμε στο μαγαζί του και παίρναμε κάτι αμερικάνικες μπύρες. Το θυμάμαι αυτό. Ναι. Αμερικάνικες μπύρες. Ναι. Κάτι Λαγκουνίτας και κάτι Sierra Nevada. Δεν τα θυμάμαι αυτά καθόλου, να ξέρεις. Ναι. Ωραία. Οκ. Okay. Ναι, δεν διαφωνώ με το Open Source. Το Open Source έχει δύο πράγματα. Έχει το ότι να βοηθήσεις ενδεχομένως τον κόσμο σου να τριφτεί και με άλλους ανθρώπους και όχι στα στενά πλαίσια της εταιρείας. Να διχθούν ενδεχομένως ή να αποκτήσουν ένα όνομα στην αγορά, να αποκτήσει η εταιρεία σου μέσω αυτών όνομα στην αγορά. Δηλαδή είναι πολύ σχηδές που σου αρέσει και σένα σαν λέξη το πρόβλημα. Δεν είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι πιο εύκολο να δώσεις χρήματα ή να δώσεις άτομα. Απλά όχι, σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρο. Τους σκοπούς σου τους εξυπηρετεί καλύτερο το ένα ή το άλλο. Και στο τέλος της ημέρας θα κάνεις κάτι που είναι καλύτερο για σένα.
Mm-hmm. Cool. Γιατί όπως λένε και στο αεροπλάνο, τη μάσκα τη φοράς πρώτα εσύ και μετά πας τα παιδιά και φοράς τη μάσκα. Ναι. Το να πεις ότι εγώ θέλω να βοηθήσω πριν εξασφαλίσω την εταιρεία. Όχι, δεν συζητάμε. Καταρχάς δεν είναι βιώσιμο αυτό. Αυτοκτονικό είναι. Ναι, 100% είναι αυτοκτονικό. Cool. Οπότε, ναι, open source γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι υπάρχουν τρόποι να βάλεις χρήματα και μπράβο αν βγάλεις χρήματα από αυτό. Δεν θεωρώ αυτή την γκρίνια του επειδή κάνω open source να πρέπει να μου δώσεις χρήματα. Είναι το ίδιο με τον χύψη μικιό άνθρωπο που βλέπω στο σούπερ μάρκετ και μου λέει ότι εγώ φταίω για... που δεν έχω δώσει χρήματα στην τάδε ΜΚΙΟ για το τάδε πρόβλημα. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο... δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Αλλά το θεωρώ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήταν, αυτό, by the way, ήταν... και είναι τα πράγματα με τα οποία το λέω legit, έχω θέμα. Ήταν μια μέρα και έτρεχα για κάτι σοβαρό. Legit έτρεχα στο κέντρο. Και είναι ένας που... δεν ξεχάσω ποτέ το πρόσωπό του. Που μπαίνει μπροστά μου, ενώ πήγαινα γρήγορα να προλάβω κάτι. Και μου λέει, θες να σε ενημερώσω για το Albatros. Πω πω, είμαι σε κύριε στιγμή. Τι λες! Είναι ακριβώς το πράγμα. Τι λες! Εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι ένας οργανισμός κάνει καλή δουλειά και επειδή δεν μπορώ να δώσω το χρόνο μου να τον ενισχύσω με τα χρήματά μου για να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει γιατί θεωρώ ότι είναι σωστό, είτε μπορεί εγώ να αποφασίσω ότι προτιμώ εγώ να πάω και να δώσω ένα κομμάτι του χρόνου μου ώστε να βοηθήσω. Ναι, καταρχάς, ναι, προσπαθώ να το κάνω όσο μπορώ. Επίσης, έχει πάρα πολύ σημασία όταν διεκδικείς χρήματα να το κάνεις σεβόμενος την προσωπικότητα κάποιου, τα όρια του. Δηλαδή, αυτό το οποίο πάει κάποιος και λέει «Α, μα χρησιμοποιείς αυτό το project, το ηθικό είναι να μου δώσει λεφτά αν βγάζεις χρήματα». Βασικά αντεχαμίσου, γιατί δεν σου είπα, δεν αποφασίσαμε μαζί αυτό το πράγμα να το κάνεις open source και να βάλεις την άδεια χρήση που έκανες και επειδή δεν μπορείς να βρεις τον τρόπο να ζητήσεις λεφτά, να μου πεις ότι είμαι ανήθικος άμα δεν βγάζεις λεφτά. Αυτό είναι η δική σου άποψη. Mm-hmm. Να πω κάτι, μπορεί να έχεις και δίκιο, αλλά δεν έχεις δίκιο επειδή το λες. Μα δεν είναι ρε παιδί. Διαφωνώ με το ότι έχεις δίκιο, αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αλλά όχι. Αυτό το μπαλάκι που πετάς δεν το πιάνω. Είναι σαν να μου λες ότι εγώ δίνω κάτι δωρεάν σε κάποιον και απαιτώ αυτοί που το χρησιμοποιούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Ναι. Επίσης, όσο περισσότερο το χρησιμοποιούν, τόσο παραπάνω credit έχεις για να το χρησιμοποιήσεις μετά για να βγάλεις λεφτά και με άλλους τρόπους. What the fuck you. Δηλαδή φτιάχνω ένα παγκάκι και παραπονιέμαι ότι κάποιοι κάθονται και δεν το βάφουν. Ναι. Sorry, αλλά αν θεωρείς ότι δεν χρειάζεται αυτό το παγκάκι να ασχολείσαι μαζί του, άστο να χαπήσει. Ναι. Και δεν θα έχουν να κάθονται αυτοί αύριο. Ναι. Ή άμα σ' αρέσει το παγκάκι τόσο πολύ, βάφε το και μην μιλάς. Ναι. Ή βρες τρόπο να βρεις τον κόσμο που θέλει να βάψει το παγκάκι. Ναι. Νομίζω ότι εκεί θα μείνω. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Ναι. Cool. Τέλεια. Νομίζω το καλύψαμε σημαντικά. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα. Κοίτα, δεν είμαστε ούτε η μεγαλύτερη εταιρεία που κάνει open source. Να πεις ότι έχουμε την τέλεια εμπειρία. Τώρα έχουμε και πολύ καιρό, αλλά έχουμε κάνει. Θεωρώ ότι έχουμε μια επαφή και σχέση και ως χρήστες και ως παραγωγή open source λογισμικού. Τουλάχιστον εμείς έτσι το βλέπουμε. Τώρα δεν μπορώ να. Σίγουρα υπάρχουν συμφωνίες και αδιαφωνίες με αυτό, αλλά. Μπορούν να τις απαντήσουν στο newsletter μας. Ναι, μπορεί να τις απαντήσουν στο newsletter μας, το οποίο, παιδιά, ό,τι newsletter έρχεται τη Δευτέρα, έρχεται από όταν απαντάτε το reply, πάει στο hey.papakimikrikuventa.fm, το οποίο το βλέπουμε μόνο εμείς, και μπορούμε να συζητήσουμε ιδιωτικά, ρε παιδί μου, χωρίς να είναι τα πάντα online σε όλους διαθέσιμα. Αυτά. Οπότε, άμα θέλετε, βρίστε μας εκεί με την ισχύα σας. It's ok να μας βρίσετε, δεν θα το δει κανένας, δεν θα γίνεται cancel στο Twitter μετά. Απλά θα βάλουμε, ξέρεις, post Twitter. Ναι. Αυτό το mail μας ήρθε. Αυτά. Αλλιώς μικρικουβέντα.fm. Μικρικουβέντα.fm. Και κάθε subscribe για τις διάφορες πλατφόρμες που μπορείτε να μας βλέπετε συμπεριλαμβανομένου και του newsletter. Είναι και εκεί, αν πάμε καλά το χρόνο. Ναι, είναι και εκεί η κανονικότητα. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.